Είμαστε σε μια νέα γενιά βιοπροοδευτική πολιτική σε μια εξαιρετικά δύσκολη γειτονιά. Και πιστεύω ότι αγωνιζόμαστε και οι δυο να φέρουμε στο προσκήνιο αυτά που ενώνουν τους λαούς μας, προσπαθώντας ταυτόχρονα να βρούμε λύσεις σε αυτά που μας χωρίζουν. I would like to thank Prime Minister Zaev on today's talks. We are two people who belong to the same new generation, two progressive prime ministers in an extremely difficult neighborhood. And we are fighting to bring to the forefront what brings our people together, while at the same time trying to find solutions to what divides us. Βαθιά μου πεποίθηση είναι ότι τα Βαλκάνια έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ από εθνικισμούς και εντάσεις. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν είναι να προωθήσουμε μια ατζέντα συνεργασίας και συνανάπτυξης, προκειμένου να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, να πάει η περιοχή μπροστά και να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις του 21ου αιώνα στην οικονομία, στην ασφάλεια, στην περιφερειακή σταθερότητα. My deep conviction is that the Balkans have gone through a lot because of nationalism and tensions. So, what is needed is to promote an agenda of cooperation and co-development so that the European perspective of the Western Balkans is strengthened and the region can move forward and confront face the great challenges of the 21st century in the economy, security and regional stability. Αυτή είναι η θέση της Ελλάδας ως μιας δύναμης ευθύνης, μιας δύναμης σταθερότητας και συνεργασίας στην περιοχή. Και γι' αυτό το λόγο άλλωστε προχωρήσαμε και σε σημαντικές πρωτοβουλίες στην περιοχή των Βαλκανίων σε διμερές, τριμερές αλλά και τετραμερές επίπεδο. This is the position of Greece as a force of responsibility, stability and cooperation in the region. And it is for this reason that we have moved ahead to important initiatives in the region, in the Balkan region, on a bilateral as well as a trilateral and quadrilateral level. Γνωρίζω πολύ καλά ότι σήμερα και τους δυο μας παρακολουθούν πολύ και από τις δύο χώρες. Άλλοι με αγωνία και σκεπτικισμό και άλλοι με ειλικρινή ελπίδα. Θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι και οι δύο μας έχουμε την επιθυμία να αντιμετωπίσουμε τις υπαρκτές διαφορές μας με ρεαλισμό αλλά και με υπευθυνότητα. I do know that today many people are watching us from both countries, some with skepticism and concern, others with genuine hope. And I want to assure them that both of us want to solve our actual differences with pragmatism and a sense of responsibility. Και το λέω αυτό γιατί δεν θέλουμε να λύσουμε απλά το θέμα του ονόματος, αλλά θέλουμε να θέσουμε τις σχέσεις των δύο χωρών μας σε στέρεα θεμέλια. Στα θεμέλια του αλληλοσεβασμού και της καλής γειτονίας. Που σημαίνει ότι πρώτα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον αλυτρωτισμό σε όλες του τις μορφές και μάλιστα με εγγυήσεις ότι δεν θα αφήσουμε κανένα ανοιχτό παράθυρο ώστε να δημιουργηθούν εκ νέου παρόμοιες προκλήσεις στο μέλλον. I'm saying this because we do not only want to solve the name issue, but we want to place our bilateral relations on firm foundations, on the foundations of mutual respect and good neighbor relations, which means that first we must fight irredentism in all its forms, with guarantees that we will not leave open any loophole that will allow similar challenges to emerge in the future. Ο Ζόραν κατά τη διάρκεια της σημερινής μας συνάντησης με ενημέρωσε
ότι είναι διατεθειμένος να προβεί σε σημαντικές πρωτοβουλίες άμεσα προς αυτή την κατεύθυνση. Και εγώ από πλευράς μου του ανακοίνωσα ότι στο πλαίσιο αυτό είμαι διατεθειμένος. Διαδικασίες που είχε αναστείλει και η δική μου κυβέρνηση να τις προωθήσουμε. Όπως για παράδειγμα την υποψηφιότητα της γείτονος χώρας στην πρωτοβουλία Αδριατικής Ιωνίου και την κύρωση και της δεύτερης φάσης της Συμφωνίας Σύνδεσης της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Zoran has informed me that he is ready to take important initiatives immediately towards this direction. For my part, I also announced that on this basis, I'm ready to support procedures that also my government has suspended. I'm referring to the candidacy of our neighboring country to the Adriatic Ionian Initiative and to the promotion of the ratification of the second phase of the association agreement with the EU in the Greek Parliament. Προκειμένου όμως να προχωρήσει η ευρωπαϊκή ενταξιακή πορεία και η ένταξη στο ΝΑΤΟ που επιθυμεί η γειτονική χώρα, πρέπει να βρούμε λύση στο σύνολο των ανοιχτών θεμάτων. Ιδιαίτερα δε κατέστησα σαφές ότι πρέπει να συμφωνήσουμε σε μία σύνθετη ονομασία με ισχύ έναντι όλων. Και στο πλαίσιο αυτό βεβαίως ανταλλάξαμε ιδέες και συμφωνήσαμε να εντατικοποιήσουμε υπό την εποπτεία μας τις διαβουλεύσεις που διεξάγονται ήδη στα πλαίσια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. We must find a solution to all our pending issues so that, as our neighbor country wishes, its European accession process and its membership to NATO can move ahead. So, in particular, I made clear that we must find a mutually agreed solution, erga omnes. And in this framework, we agreed to intensify the negotiation process that is taking place under the UN in order to reach a solution on the name. Παράλληλα, συμφωνήσαμε με τον κύριο Πρωθυπουργό, με τον Zoran, ότι οι συνομιλίες για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που αρχίσαμε με πρωτοβουλία της Ελλάδας το 2016 θα εντατικοποιηθούν. Μέτρα ιδιαίτερα σημαντικά στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και των διασυνοριακών επαφών. Με σημαντικότερο ίσως το άνοιγμα της διασυνοριακής διάβασης των πρεσπών. Ένα έργο ιδιαίτερα σημαντικό, πιστεύω, για την περιοχή. In parallel, we agreed with the Prime Minister that the talks on confidence-building measures that started with the initiative of Greece in 2016 should be intensified. Measures that are particularly important in the areas of energy, transportation and cross-regional contacts. And the most important being the opening of the Prespes crossing, a project that is particularly important for the region. Με αυτές τις σκέψεις, λοιπόν, θα ήθελα για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τον κύριο Πρωθυπουργό για τη σημερινή μας ειλικρινή συζήτηση, για τη σημερινή μας συνάντηση και να εκφράσω την πεποίθησή μου ότι η σημερινή συνάντηση Πρωθυπουργών, η πρώτη μετά από 7 σχεδόν χρόνια, θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο μέλλον στις σχέσεις των δύο χωρών. So with this, I would like once more to thank Prime Minister for the genuine discussion we had, and I would like to express my conviction that today's meeting, which is the first in 7 years on the Prime Minister's level, opens up new prospects for the future. Почитувани граѓани, дозволете прво да го споделам и моето задоволство од оваа прва средба со премиерот Алексис Ципрас. Почитувани, ние сме силно посветени
на имплементацијата на мерките на градење доверба со нашиот сосед, со цел да придонесеме за надминување на отвореното прашање во интерес на граѓаните на двете земји. Свесни сме дека целиот регион и двете земји се на вистинскиот пат да постигнат добрососедски односи, кои ги подржуваат нашите евроатлантски перспективи и ќе допринесат за стабилноста и економскиот просперитет на балканските, на балканскиот регион. Αξιόλογοι συμπολίτες μου, ήθελα καταρχάς να εκφράσω την ευχαρίστηση για την πρώτη συνάντηση που είχαμε με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Είμαστε δεσμευμένοι να χτίσουμε εμπιστοσύνη μεταξύ των χωρών μας με το στόχο, με απότερο σκόπο να συμβάλλουμε στο να ξεπεραστεί τα προβλήματα που υπάρχουν μεταξύ των πολιτών των δύο χωρών μας. Όλοι βρισκόμαστε σε μια διαδικασία σε όλη την περιοχή και είμαστε σε μια στιγμή όπου μπορούμε να κατακτήσουμε σχέσεις καλής γειτονίας και να δημιουργήσουμε μια γειτονιά σε όλα τα Βαλκάνια ευημερούσα. Είμαι πλήσκη πριάτολσκη όδνωση που και πριντώνεσαν за ζαεκνούβανια να μεγιουσέμνατα σωράβοτκα. Σάκαμε να στάνεμε έτνακви πάρτνερι во Европската Унија и лојерни партнери во НАТО. Сакаме да стоиме рамо до рамо, за да си помагаме и меѓусебно да се подржуваме во тешки и предизвикувачки моменти. Η πλειοψηφία των πολιτών και στις δύο χώρες θέλουν να έχουν κοντινές και φιλικές σχέσεις με αμοιβαία συνεργασία. Θέλουμε να είμαστε εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε να είμαστε και σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ για να αντιμετωπίσουμε όλο το πλαίσιο των δυσκολιών στη δύσκολη εποχή που ζούμε. Μπορούμε να работиме заедно за меѓусебен интерес. Ние, како премиери, имаме политичка визија, волја и одговорност да работиме за надминување на долгогодишниот билатерален спор. Тој веќе трае 25 години. Редно време е да се изнајде решение, затоа што тоа е клучно за нашите ЕУ и НАТО перспективи. Έχουμε καταδείξει στο παρελθόν, όταν και οι δύο χώρες αντιμετώπισαν σοβαρές προκλήσεις, ότι μπορούμε να δουλέψουμε από κοινού για να εξυπηρετήσουμε τα κοινά μας συμφέροντα. Εμείς ως Πρωθυπουργοί έχουμε το πολιτικό όραμα, την αίσθηση ευθύνης και το κουράγιο για να βρούμε μία λύση σε ένα τόσο μακροχρόνιο πρόβλημα που υπάρχει εδώ και 25 χρόνια. Ήρθε η στιγμή να βρούμε μία λύση γιατί είναι ζωτική σημασία για την προοπτική μας ως προς την ένταξή μας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. За нашите интереси и за нивните интереси. Решението мора да биде во насока на заштита на националниот дигнитет и идентитетот на нашите народи. Со цел конкретно да покажеме дека сме посветени во процесот на изнаоѓање решение. Најавувам дека владата ќе го промени името на аеродромот и автопатот. Автопатот ќе се вика пријателство. Η τελική λύση πρέπει να είναι αποδεκτή και από τις δύο μεριές. Πρέπει να φροντίσουμε τα συμφέροντα και των δύο. Η λύση πρέπει να λαμβάνει υπόψη της την εθνική αξιοπρέπεια των λαών μας. Για να δείξουμε πρακτικά ότι είμαστε δεσμευμένοι να βρούμε λύση, η χώρα μου ανακοινώνω ότι θα αλλάξει το όνομα στο αεροδρόμιο και στις λεωφόρους. Για αποκαζούβαат нашата добра воља, ова сведочи за фактот дека немаме никакви територијални аспирации кон нашиот сосед. Од своја страна, тие ќе ја покажат добрата воља и ќе ни дозволат да ја зголемиме нашата соработка со Европската Унија и со други меѓународни организации. Алексис, премиерот Ципрас, веќе елаборираше на оваа тема. Η δράση μας δείχνει την καλή μας πίστη. Αυτό καταδεικνύει το γεγονός ότι δεν έχουμε αλυτρωτικές βλέψεις εις βάρος του γείτονά μας.
Όλα αυτά θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τη σχέση μας και να βελτιώσουμε τη σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς. Αλέξη, με τον Αλέξη, τον Πρωθυπουργό, συζητήσαμε ήδη για αυτό. За чија имплементација е назначен медиаторот Метју Нимиц од страна на Обединетите нации. Ке го кренеме нивото. Министрите за надворешни работи ке ги превземат преговорите под наше покровителство. Тие ке работат заедно со нивните тимови. Ова ке дозволи повеќе динамика и суштина во процесот на преговорите. Благодарам. Αξιότιμοι πολίτες, θα παραμείνουμε δεσμευμένοι στη διαδικασία υπό τον ΟΗΕ και τον κύριο Νίμιτς. Αυξάνουμε το επίπεδο. Οι υπουργοί υπουργοί εξωτερικών θα είναι υπεύθυνοι για τη διαδικασία και για όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις υπό τη δική μας επίβλεψη. Σας ευχαριστώ πολύ. Our minister have to walk this new friendship avenue. Yes. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν οι δηλώσεις των δύο ηγετών. Όπως είδαμε όλοι έγιναν σε θερμό κλίμα και οι δύο μίλησαν για μια ειλικρινή συζήτηση, για μια